Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Εδώ και πάλι για να κερδίσουμε τις βραδινές σας ώρες με τις 10 υπέροχες ταινίες. Και αρχίσουμε με την πρώτη ταινία που θα σας δείξουμε την Παρασκευή 12 Ιουλίου στις 9:45 το βράδυ. Όρμα Ρένα στην Αρένα. Μία κωμωδία του 1988 με τη Ρένα Βλαχοπούλου, Σταυρίνα Πρεβεδόρου, Μιχάλη Ρέπα και άλλους. Σενάριο Σταμάτης Φιλιππούλης. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Φουρνιστάκης. Ένας απατεώνας, ο οποίος αγοράζει οικόπεδα, παριστάνει τον πρίγκιπα και σε συνεργασία με ένα επιχειρηματία χτίζουν σε αυτά ξενοδοχεία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πλευρίζει την κόρη της Ρένας επειδή έχει βάλει στο στόχαστρό του το χτήμα της. Στη συνέχεια η δεύτερη ταινία της βραδιάς στις 11:05, «Γαμήλιες περιπέτειες». Μία κωμωδία του 1959 με τον Θανάση Μπέγκο, Ντίνο Ηλιόπουλο, Γιάννη Κιονάκη, Ξένια Καλογεροπούλου και άλλους. Σενάριο και σκηνοθεσία Κώστας Γεωργούτσος. Εδώ υπάρχει ένα τρίγωνο μπερδεμένο. Μία νέα και ευαίσθητη κοπέλα, η οποία επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από σπουδές στο Παρίσι. Ο Ντίνος, τον οποίο γνωρίζει στο πλοίο κατά τη διάρκεια της επιστροφής της στην Ελλάδα, ο οποίος την ερωτεύεται, και ο πλούσιος Ελληνοαμερικάνος Τζιμ Πομ, με τον οποίο είχε γνωριστεί και συμπαθήσει στο Παρίσι, αλλά κάποια ατυχία τους είχε χωρίσει. Ο πατέρας της Έλενας βρίσκει συμπαθητικό τον Ντίνο, ενώ η μητέρα της προτιμά τον Τζιμ Πομ. Όμως, πέρα από την διαφορά προτιμήσεως γαμπρού μεταξύ των γονέων της, υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Και προχωράμε στις ταινίες του Σαββάτου 13 Ιουλίου με πρώτη ταινία στις 8:50 το βράδυ και έχει τίτλο «Οργή». Μία αισθηματική ταινία του 1962 με την Άννα Φόνσου, Νίκο Κούρκουλο και άλλους. Σενάριο Νίκος Φόσκολος. Σκηνοθεσία Βασίλης Γεωργιάδης. Μία πλούσια κοπέλα, η Λιλή, συχνάζει σε μία παρέα νέων που αντιδρούν βία στα κατεστημένα. Η ίδια μισεί θανάσιμα την αδελφή της. Το μίσος της Λιλής την οδηγεί σε μία προσπάθεια να ξελογιάσει τον άντρα της αδελφής της. Αποτέλεσμα αυτής της αλόγιστης ενέργειας είναι η αδελφή της να πέσει θύμα δυστυχήματος και να μείνει ανάπηρη. Ακολουθά η δεύτερη ταινία του Σαββάτου, η οποία είναι μία ιστορική ταινία του 1966, «Ελευθέριος Βενιζέλος», με την Μινά Χριστίδη, Γιάννη Βόγλη, Δημήτρη Μουράτ, Βασίλη Πουγιουκλάκη και άλλους. Θα σας τη δείξουμε στις 10:20 η ώρα. Σενάριο και σκηνοθεσία Παντελής Βούλγαρης. Η ταινία αναφέρεται γύρω από τη ζωή και δράση του μεγάλου ηγέτη από το 1910 μέχρι το 1927. Προχωράμε στις ταινίες της Κυριακής 14 Ιουλίου. Η πρώτη ταινία που θα σας δείξουμε στις 8:40 το βράδυ είναι «Τα Τσακάλια». Μία κοινωνική περιπέτεια του 1981 με τον Πάνο Μιχαλόπουλο, Σοφία Λιπέρτη, Σταμάτη Γαρδέλη και άλλους. Σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννης Δαλιανίδης. Πρόκειται για μία εκπομπή στην τηλεόραση με θέμα νεολαία και εγκληματικότητα. Εκτός από τους επιστήμονες κοινωνιολόγους, καλεσμένος με γυρισμένη την πλάτη είναι ο Γιάννης, που έχει να καταθέσει τη δική του μαρτυρία. Εξιστορεί πως έμπλεξε στα ναρκωτικά, καθώς και τη ληστεία και τον κόσμο του εγκλήματος. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τη ζωή μιας ομάδας νεαρών. Let's do it! Let's do it! Let's do it! Είναι αργά, πρέπει να φύγω! Γιατί δεν μένεις λίγο ακόμη! Δεν γίνεται, είναι πολύ αργά! Καλά, θα σε πάω μέχρι έξω, έτσι! Γεια σου, Αθηνά! Γεια σου, Παναγιώτη! Yeah.
Χωρίς λεφτά αποκλείεται. Δεν περνάει και από εδώ και εκείνος ο Λευτέρης. Αυτόν ξέχασα τον. Τον τσιμπήσανε. Έλα. Το μάθα από τη μάνα μου, δουλεύει σε τμήμα. Ο Φάνης την έπαθε τη δουλειά με τη μικρή. Αλλά πρέπει να την πάρει από την Ούρσουλα. Γιατί εκεί που την αφήνει θα τη χάσει σίγουρα. Πού να την πάει, γαμώ το, πού να την πάει, στο σπίτι του. Λεφτά, πού είναι τα λεφτά, ε. Επιτρέπεται να μην έχω εγώ. Δεν λέω χιλιάρα, πεντακοσάρα. 250, μια ρόδα, αδερφάκι. Δεν θέλεις. Άσε με, ρε Λουκά. Δεν θέλω. Τι θα πει, δεν θέλω. Απέναντι στην πολυκατοικία είναι τρεις μοτοσυκλέτες. Είσαι. Ε, όχι και να γίνω και κλέφτης. Δεις πως τα λέω. Δεν θέλεις. Τι είναι αυτό, ρε Λουκά? Σύρμα, με αυτό θα κάνουμε τη δουλειά. Έλα. Ρίξε καμιά ματιά. Κοιτάω. Άντε, ντε. Τι κάνετε εσείς εκεί? Κοιτούσαμε αν έχει πολύ αέρα το λάστιο γύρω στη φυλάκα. Λουκά. Λουκά, στρίβε. Πάρ' τον αμέσως και στρίβε, τ' άκουσες? Άντε, άντε πρωτού το μετανιώσει. Αλήτες. Λυπηρές καταστάσεις που δυστυχώς συμβαίνουν σε μεγάλο βαθμό. Ακολουθά η δεύτερη ταινία της Κυριακής, 14 Ιουλίου στις 10:05 το βράδυ, η οποία έχει τίτλο «Μεγάλη μου αγάπη». Μία αισθηματική ταινία του 1966 με τον Άγγελο Αντωνόπουλο, Κατερίνα Βασιλάκου και άλλους. Σενάριο Μαρίζα Χανδάρη. Σκηνοθεσία Άγγελος Θεοδωρόπουλος. Ένας φτωχός επαρχιώτης, λίγο πριν ταξιδέψει στο εξωτερικό για να σπουδάσει, τραυματίζεται και παθαίνει παράλυση στο πόδι του. Εκτίροντας τον εαυτό του, εγκαταλείπει σταδιακά τις σπουδές του και παραμελεί την αγαπημένη του, η οποία παρά τις πιέσεις από το περιβάλλον της, αρνείται να τον ξεχάσει και να παντρευτεί άλλον άντρα. Στη συνέχεια έχουμε την ταινία της Δευτέρας, 15 Ιουλίου, στις 9:35 το βράδυ, «Αδελφή μου, αγάπη μου». Μία κωμωδία του 1987 με τον Πάνο Μιχαλόπουλο, Λίντα Γίγα, Ντίνο Ηλιόπουλο και άλλους. Σενάριο Νάσος Γρημάνης. Σκηνοθεσία Γιάννης Χαρτοματζίδης. Ο Εμίλιος έχει κουραστεί από τη δουλειά του σε μεγάλη διαφημιστική εταιρεία στην Αθήνα και γυρίζει στο χωριό του, όπου ελπίζει ότι θα ηρεμήσει και θα ασχοληθεί με τη ζωγραφική. Ο πατέρας του δυσανασχετεί από τον ερχομό του,
όπως και η μητέρα της Λουίζας και εύχονται τα παιδιά τους να μην προχωρήσουν τη σχέση που είχαν από παιδιά και διέκοψαν από τότε που έφυγε από το χωριό ο Εμίλιος. Και προχωράμε στην ταινία της 3ης 16 Ιουλίου στις 8:35 το βράδυ «Νυχτοπερπατήματα». Ένα ντοκιμαντέρ του 1964 με τη Βούλα Βραμίδου, Γιάννα Βαλέντη, Γιάννη Βογιατζή, Κώστα Καρά και άλλους. Σενάριο και σκηνοθεσία Γιώργος Ζερβουλάκος. Μία ποικιλία από μουσικοχορευτικά ντοκουμέντα από τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Πάμε να δούμε τώρα μία βραδινή διασκέδαση με ένα τρεμουλιαστό χορό. Πραγματικά απολαμβάνω να βλέπω διασκεδάσεις του καιρού εκείνου. Αγνές, χαριτωμένες και το ντύσιμό τους κλασικό. Στη συνέχεια η ταινία της Τετάρτης, 17 Ιουλίου, στις 8:40 το βράδυ, «Κορόιδο γαμπρέ». Μία κωμωδία του 1962 με τον Βασίλη Απλωνίτη, Νίκο Σταυρίδη, Γιάννη Γκιονάκη, Μίρκα Καλατζοπούλου και άλλους. Σενάριο Νίκος Τσιφόρος. Σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης. Ο Διαμαντής, ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου, τσακώνεται από το πρωί ως το βράδυ με τον ορκισμένο εχθρό του και αχώριστο φίλο του, Σαράντη, που εργάζεται επί 17 χρόνια σαν σερβιτόρος στο μαγαζί του. Η γάτα και το ποντίκι δηλαδή. Ο κοινός τους έρωτας για τη Φανούλα θα τους δώσει νέα φορμή για καυγάδες και μαχαιρώματα. Δέστε τώρα πως ένας κύριος αποφασίζει να μεταβιβάσει ένα μήνυμα αγάπης στην κοπέλα της καρδιάς του. Κύριε Χοντρέ, εσείς δεν είστε που έχετε το εστιατόριο που ψωνίζετε στη Μισφανή. Ναι, εγώ το. Μπορείτε να της πείτε ότι την αγαπώ. Και τι είμαι εγώ, ρε προξενήτρα. Όχι, αλλά έχω ακούσει ότι οι χοντροί είναι καλοί άνθρωποι. Χοντροί είναι η κεφάλα σου. Σας παρακαλώ, με βρίζετε. Μα τι θα σου κάνω εγώ τώρα. Τι θα μου κάνεις, ρε. Τι θα σου κάνω εγώ τώρα. Θα σε πατήσω με το αυτοκίνητο. Πρέπει να πάω να φύγω τώρα και τον πελάμε αυτόν τον τρελό. Πάμε. Κύριε Χοντρέ. Κύριε εστιατόρα. Σημαίνει κύριε Φούσκα. Με συγχωρείτε. Σε συγχωρώ. Το είπες αυτό που σου είπα να πεις ότι σου είπα. Το είπα. Πού το είπες. Στο τρελοκομείο. Και τι σου είπε. Να πάνε σε δέσουν. Ξεχασάρις που είσαι όμως. Ναι, δεν σου είπα να πεις της Φανής ότι την αγαπώ. Και αυτό το είπα. Και τι σου είπε. Να πάνε να κόψεις το λαιμό σου. Έτσι σου είπε. Έτσι. Ωρε κλάψον θίτσα των ανιψιών σου. Τώρα σε κλαίει από καιρό βλάκα. Έχει το ήρε από το κάπου.
τουλάχιστον στην προσπάθεια του να κατακτήσει τη Φανή, άλλαξε τον τίτλο του κυρίου από κύριε Χοντρέ στο κύριε Εστιάτορε. Και η τελευταία μας ταινία για την εβδομάδα είναι η ταινία «Ο πουλημένος άνθρωπος», την οποία θα σας δείξουμε την 5η 18 Ιουλίου στις 10:20 το βράδυ. Μία κοινωνική περιπέτεια του 1967 με τον Λευτέρη Βουρνά, Μάρο Κοντού, Παντελή Ζερβό, Δημήτρη Μουράτ και άλλους. Σενάριο και σκηνοθεσία Παναγιώτης Κωνσταντίνου. Η στρατονομία οδηγεί για μία ακόμη φορά τον Κανέλο από το σπίτι στο πειθαρχείο. Είναι τελευταία όμως, καθώς η διοίκηση αποφασίζει να του δώσει απολυτήριο. Η επιστροφή στην Αθήνα και η δουλειά στο εργοτάξιο δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες του. Τα λόγια των γονιών του δεν θα δαμάσουν τον ατίθασο χαρακτήρα του. Γνωρίζεται με ένα ομοφιλόφιλο συγγραφέα, ο οποίος αναλαμβάνει να του μάθει καλούς τρόπους και να τον παντρέψει με μία πλούσια με αντάλλαγμα ποσοστό από την Πρίκα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας ενημέρωσης. Το πρόγραμμά μας βρίσκεται κάθε εβδομάδα στις εφημερίδες Παρικιακή και Ελευθερία, καθώς επίσης στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net και μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο social media. Καλή διασκέδαση και ραντεβού και πάλι την άλλη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ!